Καλημέρα. Λοιπόν, είναι εξώφυλλο στο περιοδικό Hello και έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα φωτογράφηση, θα έλεγα, γιατί μας ξαναδείχνει το σεξ της προφίλ Ελεονόρα Μελέτη στο εξώφυλλο. Να το. Α, εδώ βλέπουμε το μέσα. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι τι ωραία. Τώρα, εντάξει, να λέμε, τι ωραία. Πολύ ωραία συνέντευξη επίσης έχει κάνει η Τζοβάνα Βλαχάβα στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία, Πέτρο, του χρόνου μπορεί να μένει στην τηλεόραση. Γιατί? Επειδή το συμβόλαιό της, λέει η Ελεονόρα, λύγει φέτος το καλοκαίρι, υπάρχει πιθανότητα, αν δεν μπορέσει να πραγματοποιήσει ένα κόνσεπτ έτσι όπως το έχει αυτή στο μυαλό της, να κάτσει σπίτι της. Λέει, έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά το γεγονός ότι αν αυτό το κάτι άλλο δεν είναι κοντά σε αυτό που εγώ νιώθω, ότι θα με εκφράσει και θα με καλύψει, τότε μπορεί να μην κάνω τηλεόραση. Δεν θα αποδεχτώ καμία πρόταση μόνο και μόνο για να είμαι στην τηλεόραση. Την επόμενη σεζόν μπορεί και να καθίσω σπίτι μου. Που σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, ότι προς τιμήν της, μέχρι τώρα συμφωνούσε με τις επιταγές του καναλιού, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι σωστός επαγγελματίας και μπορεί να μην το ήθελε. Το λέει αυτό μέσα. Ότι δεν συμφωνεί. Αυτό που λες, ότι δεν συμφωνεί 100% με τις επιταγές. Λόγω κατάσταση, λόγω κρίση και λόγω ότι το κορίτσι είναι σαφώς πιο όριμο. Μπήκε μέσα πιτσιρίκα εκεί πέρα. Ήθελε να υπάρχει, όλοι θέλουν να υπάρχουν τηλεόραση κάθε χρονιά και έχει δείξει τη δυσφορία πολλές φορές φέτος, αν δεν κάνω λάθος. Για τη θεματολογία. Για τη θεματολογία που είναι κουτσομπολίστικη μεσημεριανή και πολλές φορές είναι αιχμηρή και έτσι και εκείνος έφυγε και εκείνος ήρθε και δείχνει να έχει μία δυσφορία με αυτό. Και την πιστεύω, δηλαδή, γιατί όποιος την παρακολουθώ αρκετές φορές στην Ελεονόρα, βλέπω ότι τη βγάζει τη δυσφορία αυτή. Και νομίζω ότι αυτό που λέει καλύτερα να κάτσω σπίτι είναι και καλό. Δηλαδή και να μην έχει αυτό που γουστάρει το να κάτσει, είναι όπως έλεγε, κατάλαβες. Όπως γι' αυτό και υπήρχε μια. Μην παρεξηγήσει ότι και ο Θεός τον αγαπάμε πολύ, γιατί εμφανίστηκε μια φορά στα βαφτίσια του γιού του. Δεν εμφανίζεται κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό το έχει πει ο Μάικλ Τζάκσον με την έννοια ότι παρουσιαζόταν κάθε δύο χρόνια, έφευγε, γύρναγε. Δεν χάνεσαι. Και είναι και το θέμα το βιοποριστικό. Αν δεν έχει πρόβλημα ένας άνθρωπος, δεν μιλάω προσωπικά για την Ελεονόρα. Γι' αυτό το λέω. Το λέω για την δική μου περίπτωση. Έχει μιλήσει ξεκάθαρα και γι' αυτό. Δεν έχει κρύψει από κανέναν ότι προέρχεται από μια οικογένεια η οποία. Εντάξει, ήταν μια οικογένεια. Θα την έλεγα μεσοαστική. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρξε πρόβλημα. Μα δεν είναι θέμα οικογένεια. Μετά από τόσα χρόνια που δουλεύει, έχει κάνει και το δικό τη κουρμπάν. Δεν έχει πει τίποτα. Πάντως το έχει υπηρετήσει πολύ καλά το συγκεκριμένο είδος το μεσημέρι. Είναι σκυλή, παιδιά. Το έχει υπηρετήσει καλά. Τώρα δεν ξέρω τι πει. Όχι, δεν το λε. Το λε ηρωνικά. Όχι, το λέει καλά. Το λέει πάρα πολύ ωραία. Στο δελτίο έβγαινε του Αλφα Σκάι, τι έβγαινε. Πού είχε ξεκινήσει. Και μετά πήγε. Είναι παράθυρο, όντω. Και έλεγε εξωτερικά. Πάντω και να μην την έχει κουράσει αυτό, θα έπρεπε να κάνει μια αλλαγή στο image της. Δηλαδή αρκετά υπηρέτησε. Αυτό θα έπρεπε να κάνει μια αλλαγή. Όμως έκανε και ειδήσεις. Έκανε και το κουτσομπολίστικο το μεσημεριανό. Τώρα κουτσομπολίστικο, εντάξει. Έκανε και ειδήσεις και τις έκανε και ωραία. Πάντως όλοι την καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος, αν υπηρετεί ένα πράγμα το οποίο δεν τον εκφράζει, εντάξει, έχει δικαίωμα να πει ότι φτάνει. Μπορώ να πάω και σπίτι μου τώρα κάποια στιγμή. Και επίσης. Και επίσης λέει και για τα νούμερα της τηλεθέασης. Τη ρωτάνε, παρακολουθείτε τα νούμερα τηλεθέασης. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί πιστεύω ένας άνθρωπος της πρώτης γραμμής όπως η Ελεονόρα θα είναι λίγο κορωμένη με τα νούμερα. Και λέει ότι καθόλου. Και, αν, και λέει και δεν με πιστεύει κανένας όταν το λέω. Ζω πολύ φυσιολογικά και εγώ δεν έχω την αιμονή της τηλεθέασης. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ δεν πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν. Πάντως δεν λες. Ξέρεις γιατί? Διότι σε μια εκπομπή όταν πας και μπαίνεις μέσα, το πρώτο πράγμα που συζητάμε μεταξύ μας, τι κάναμε χθες. Θέλει, δεν θέλει, δεν μπορεί να κάνει. Το που συζητάνε αυτό που πατάει στα αυτιά δύο κεριά και κλείσαμε. Μπορεί να μην τσιγίνει το αιμονείο όμως. Άλλο αυτό μετά από τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι εδώ στο κλαρί που λένε τις τηλεόρασεις? 10, δεν θα είναι 10 χρόνια. 15 δεν νομίζω, παιδιά. Μπορεί, ξέρεις τι, επειδή και ο Μάρκος είναι στο πρωινό. Πότε ήταν? 2005. 2005. 2005 και έχει τις ειδήσεις πριν, λοιπόν. Μπορείς να πεις ότι δεν την επηρεάζουν, αλλά ότι δεν τα ακούει και δεν την νοιάζει και τι έκανε. Μπορεί και το κυρίως βάρος τον τηλεθεάσω και το άκουσα να το έχει αναποθέσει στο Μάλι, που είναι άλλο σκυλί και ξέρει ότι αυτός είναι πολύ των νούμερων. Αυτό δεν ξέρω. Πάντως εγώ εκτιμώ το γεγονός που λέει ότι εγώ μπορεί και να μην κάνω, άμα δεν γουστάρω αυτό που θα κάνω και προφανώς αυτό που κάνω τώρα δεν το γουστάρω. Και λόγω της Ελεονόρας κρατάει το μέτρο αυτή η εκπομπή. Υπάρχει μέτρο σε αυτήν την εκπομπή. Μου λείπει, συμφωνώ. Θα την έβλεπε σε σόου. Βέβαια την έβλεπε. Εγώ πιστεύω ότι η Ελεονόρα μπορεί να κάνει και το σόου και άλλα πράγματα. Εννοείται πως δεν τη βλέπαμε σε σόου.